Διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο κάπα έψιλον, που είναι το 25, αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο κάπα έψιλον. Πολύ ωραίο πράγμα είναι να παρακολουθούμε όλοι. Και από το εδάφιο, ας πούμε και το 13, ωραίο είναι, χωράει, να βάλουμε και το 13. Από το 13 λοιπόν. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε τη μέρα, ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτό είναι ξεχωριστό, αλλά έχει σχέση. Διότι θέλει ελθεί σαν άνθρωπος, ώστις αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και σε άλλον μεν έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον δε έδωσε 2, σε άλλον δε έδωσε 1. Έχει και 1, έχει και 2, έχει και 5. Ξέρετε τι δεν έχει, ξέρει κανείς να μου πει? Κανένα δεν έχει, κανένα δεν υπάρχει. Και τα έδωσε αυτά εις έκαστον κατά την ιδία αυτού ικανότητα. Και έφυγε, απεδήμησε, άλλαξε δήμο, ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός δε ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψε στη γη και το έκρυψε το αργύριο του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρό πολύ έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε εις αυτόν άλλα 5, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μου παρέδωκας, ιδού το αποτέλεσμα. Άλλα 5 τάλαντα κέρδισα πάνω σε αυτά, επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε: Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωκες, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε δε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντο, είπε: Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρες και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισες. Και φοβηθείς πήγα και έκρυψα το τάλαντο, την αξία που μου έδωσε στη γη, ιδού έχεις το σόν. Θα πει: Πάρ το πίσω, δικό σου. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν: Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου τουλάχιστον, θα έλεγα εγώ, στους τραπεζίτες και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετατόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε εις τον έχοντα τα 10. Διότι σε όποιον έχει, σε πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Και εις τον μη έχοντα και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, και το 31 εδάφιο και κάτω έχει σημασία για το θέμα μας, αλλά θα πάμε λίγο μετά. Το θέμα μας δεν είναι ο πιστός, ο άνθρωπος, η υπηρεσία, ή όπως πολλές φορές λέμε τα διάφορα θέματα, βάζουμε ένα τίτλο έτσι για να τα νοικοκυρεύουμε. Αυτό τον καιρό μιλάμε για την προσευχή, αυτό τον καιρό μιλάμε για την αγάπη. Πάντοτε το θέμα μας είναι ένα: ο πιστός, ο άνθρωπος, το παιδί του Θεού. Ο άνθρωπος που προέρχεται από τη σωτηρία του Κυρίου. Μεγάλη υπόθεση, σοβαρή υπόθεση. Ανοίγω το λόγο του Θεού και περνάει από το μυαλό μου: ίσως αν τα ήξερα όλα αυτά τον καιρό που ήμουνα στο σκοτάδι, στην αμαρτία, στην άγνοια, στην επιθυμία, στην υποδούλωση της αμαρτίας, στην απομάκρυνση, ίσως, λέω,
θα σκεφτόμουν και άλλα πράγματα εκτός από το «έρχομαι Κύριε, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με να μην πάω στην κόλαση». Είναι μεγάλη ευθύνη, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Βέβαια σιγά σιγά τα καταλαβαίνουμε και τα συνειδητοποιούμε, γιατί μας τα αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο όταν αρχίζει το μυαλό μας και οριμάζει η καρδιά μας, η σχέση μας μαζί Του και μπορούμε να τα βαστάξουμε. Όμως, σκεφτείτε μετά από 20 χρόνια, 10 χρόνια στον Κύριο, να είσαι ακόμα «Κύριε, δέξουμε, συγχώρεσέ με, ευλόγησέ με και να μην πάω στην κόλαση». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις πιάσει το νόημα γιατί ο Κύριος έφερε στην καινούργια ζωή, στην ευλογημένη και ευτυχισμένη. Τι μεγάλη υπόθεση, τι σοβαρός τίτλος είναι να είσαι παιδί του Θεού. Και ευθύνη και δόξα και ομορφιά και δύναμη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Γιατί πάρα πολλοί έχουν πέσει στην παγίδα. Έκανα ομολογία, πάω στην εκκλησία, βάζω και λίγο το χέρι στην τσέπη, είμαι παιδί του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι σοβαρό και μεγάλο το θέμα και όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη δόξα. Νομίζουμε ότι μπαίνουμε και βγαίνουμε στην εκκλησία και όλο το βάρος είναι πω αιρετικοί είστε, πώς μπλέξατε εκεί με αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Θέλεις να σου πω μερικά άλλα προβλήματα πολύ πιο σοβαρά που πραγματικά αν θέλεις και πρέπει να χάσεις τον ύπνο θα τον χάσεις. Για αυτά και όχι για εκείνο. Να, αυτό που διαβάσαμε τώρα. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Αν το καταλάβεις και το δεις έτσι, οπωσδήποτε θα σε γεμίσει χαρά και δόξα, αλλά και βάρος και συνέστηση ευθύνης. Αυτό που λέμε υπηρεσία και αυτό που λέμε να δουλέψουμε για τον Κύριο, να είμαστε του Κυρίου, να τρέξουμε έξω για τις ψυχές, τίποτα δεν λέμε. Όλα όσα έχουμε πει λάθος είναι. Γιατί άλλο είναι το βαρύ νόημα. Ποιο είναι? Τους κάλεσε και τους είπε πάρτε την περιουσία μου. Και δεν λέει έδωκε, λέει παρέδωκε. Δηλαδή τους την έδωσε συγκεκριμένα, χρέωσε στον καθένα και τους είπε αυτά είναι δικά μου. Σαν να λέει θα τα έχετε σαν να είμαι εγώ. Θα τα έχετε στη θέση μου. Θα είσαστε στη θέση μου. Διότι όσο ήτανε εκεί σε αυτόν τον τόπο δεν τα παρέδωκε. Τα είχε ο ίδιος. Και ξαφνικά λέει, ελάτε εδώ επειδή εγώ φεύγω. Κατάλαβες πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Λέει, δηλαδή μας είπε σήμερα να υπηρετήσουμε τον Κύριο, να μοιράσουμε Ευαγγέλια, να μοιράσουμε ημερολόγια και φυλάδια. Το είπαμε κι αυτό, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο βασικό, πολύ πιο ουσιαστικό. Έχω επάνω μου, είμαι χρεωμένος. Με κάλεσε ο Κύριος, μου χάρισε τη σωτηρία Του, τη λύτρωσή Του, την αγάπη Του, την καρδιά Του και μου είπε πάρε από τα υπάρχοντά μου, να τα έχεις. Σαν και εμένα θα είσαι ανάμεσα στον κόσμο, στη γειτονιά σου, στους συναδέλφους σου. Εγώ τι θα έκανα για παράδειγμα με αυτά τα υπάρχοντα? Θα μιλούσα για τη σωτηρία, για την αμαρτία, θα έδειχνα, θα είχα δίψα στην καρδιά μου για αυτές τις ψυχές. Ωραία, κάντε εσύ για μένα. Τα υπάρχοντά μου. Σκεφτήκαμε ότι εδώ κάτω στη γη αυτή είμαστε στη θέση του Κυρίου. Σαν τον Κύριο, αποσταλμένοι από τον Κύριο. Και κουβαλάμε πάνω μας όχι κάτι δικό μας, αλλά τα υπάρχοντα τα οποία μας έδωσε και μας μοίρασε ο Κύριος. Είναι ικανή αυτή η σκέψη όταν τη συνειδητοποιήσουμε να μας τρομάξει λίγο, να μας τρομοκρατήσει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν κάνει και κακό πολύ. Άρα μην τους τρομάξεις και μην τρομοκρατηθούνε με όλες τις συνέπειες και τις προεκτάσεις. Και η γνώμη μου είναι, πάντα το πίστευα, άλλοι διαφωνούν, ότι και λίγο τρομοκρατία καλού βαθμού, καλής ποιότητας, δεν κάνει κακό. Διότι όταν διαβάσεις και συνειδητοποιήσεις ότι ο Κύριος μας μοίρασε κομμάτια Του, το χαρακτήρα Του, τη ζωή Του, το μήνυμά Του, τα σχέδιά Του και είπε εγώ φεύγω, πρέπει να φύγω, αλλά έχω εσάς. Δεν είναι εύκολο να το περάσεις έτσι γρήγορα, και ειδικά αν έχεις μια μέρα ή μια εβδομάδα γεμάτη με ψώνια, γεμάτη με φροντίδες και έβγαλες και ξόδεψες και έβαγες και ξαρά και ξαρά και από υπάρχοντα δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, καλά, ας πούμε ότι η εβδομάδα πέρασε, ας πούμε ότι ο μήνας πέρασε, ας πούμε 2005 πέρασε, περνάει όπου να είναι, ωραία. Τι θα κάνουμε με τα υπάρχοντα? Τα έχει δώσει αυτά τα υπάρχοντα και περιμένει αποτελέσματα. Να γιατί είπαμε στην αρχή,
παιδί του Θεού. Και ίσως θα έπρεπε να στεκόμαστε λίγο περισσότερο. Όταν μια ψυχή λέει θέλω να έρθω, πιστεύω, να ενωθώ με την Εκκλησία, να τη διώξουμε. Ω, ίσα ίσα, χαρά μας μεγάλη. Αλλά πες της μερικά τέτοια πράγματα, να ξέρει τι κάνει. Θα τα ανακαλύψει μετά και να πει τίποτα δεν έχω κάνει εγώ με τα υπάρχοντα. Ούτε ήξερα ότι υπάρχουνε. Και εσύ λες εδώ ότι μας τα μοίρασε. Και από ό,τι καταλάβατε, τρεις δούλους είχε και τα μοίρασε και στους τρεις. Και όπως σας είπα την ώρα που διαβάζαμε, κανένας δεν έμεινε χωρίς από τα υπάρχοντα του Κυρίου. Διότι και πίσω από το σφουγγάρισμα της Εκκλησίας, πίσω από το σφουγγάρισμα της Εκκλησίας, είναι Χριστός. Αλλιώς δεν το κάνει σωστά. Είναι η αγάπη του, είναι η ταπείνωσή του, είναι η καλοσύνη του, είναι το πνεύμα της υπηρεσίας, της θυσίας. Ας πούμε ότι είπα μία από τις διακονίες που δεν είναι και τόσο φανερή. Και πίσω από τον άμβονα το ίδιο και πίσω και από το αρμόνιο που παίζεις και από τα φυλάδια που μοιράζεις και από τις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Είναι ο χαρακτήρας, είναι η παρουσία, είναι η αγάπη του Κυρίου. Σημείο νούμερο ένα λοιπόν, να το προσέξουμε. Ξέρεις τι είσαι? Πώς δεν ξέρω. Είμαι παιδί του Θεού, μετανόησα, αναγεννήθηκα, πάω σε αυτή την εκκλησία. Άλλο, παρέδω και τα υπάρχοντα αυτού εις αυτούς. Αυτό είσαι. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Και δεν τα έχουμε δουλέψει. Και δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν καν. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και ότι δεν είναι να σας παρακινήσω να δουλέψουμε για τον Κύριο, που και αυτό ακούγεται πολύ σωστό. Από τον άμβονα πες και δύο λόγια, όλο μέσα μας κοιτάμε και η εκκλησία μας και εμείς, να βγουν έξω οι άνθρωποι να μοιράσουν, έχουμε τόσα έντυπα πάνω. Υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Τι κάνεις με τα υπάρχοντα του Κυρίου που παρέδω και σε σένα και τα έχεις και τα κουβαλάς και υποτίθεται τον αγαπάς και τον υπηρετείς και είναι ο Κύριος σου και είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει να ζητήσει λογαριασμό. Παιδί του Θεού, πολύ μεγάλη υπόθεση, αλλά ταυτόχρονα και δοξασμένη. Διότι, εάν δεν φοβηθείς με το παρέδο και εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, αν δεν φοβηθείς να τρομοκρατηθείς, υπάρχει κάτι άλλο πολύ ωραίο. Κύριε μου, τι είμαι, ποιος είμαι, και να αρχίσεις να καμαρώνεις και να χαίρεσαι. Με υγιή τρόπο όμως να καμάρωνεις, Λες, Κύριε μου, πόσο σε ευχαριστώ που σε μένα τον πρώην αμαρτωλό θα μπορούσες να μου πεις, κοίτα, πρόσεξε. Θα ανοίξω την πόρτα του ουρανού, λέω τώρα με το μυαλό μου, έχει κάτι γονίτσες εκεί, αριθμημένες, πιάσε μια γονίτσα και μη σε δω να σαλεύεις από εκεί. Νύχτα, μέρα, όλη την αιωνιότητα θα του φιλούσαμε τα χέρια και τα πόδια, τα χέρια δεν έχουμε δικαίωμα, που μας έκανε αυτή τη χάρη σε μια τρύπα στον ουρανό για να μην χαθούμε αιώνια. Και αυτό που λέω πάλι πολύ είναι, εμείς που περπατήσαμε στην αδικία και στα έργα της ντροπής και λέει εκάλεσε και μοίρασε. Κάτσε Κύριε, αυτό είναι δόξα, αυτό είναι ομορφιά, αυτό είναι δύναμη, αυτό είναι μοναδικό. Πόσο σε ευχαριστώ Κύριε. Και γεμίζει η καρδιά μας χαρά και ευγνωμοσύνη. Και ξεκινάει και με μια δεύτερη φράση. Αυτά τα υπάρχοντα που παρέδωκε θέλει ελθεί, λέει. Θέλει ελθεί τι θα πει? Θα γυρίσει. Δεν τους είπε φεύγω και ξεχάστε με για σας ξεχάσω. Και έχει μεγάλη σημασία. Τα παρέδωκε και θέλει ελθεί. Τους το λέει εγώ φεύγω αλλά γυρίσω. Εν τω μεταξύ εσείς αφού θα λείπω εγώ στη θέση μου. Να μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση. Πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του Θεού με σωτηρία, αναγεννημένη ζωή, άγια ζωή είναι στη θέση του. Να περιφέρουμε το Χριστό. Επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη. Ευωδία Χριστού. Εγώ το φως, εσείς το φως του κόσμου. Το άλλα της γης. Όλα αυτά που είπα και μπορεί να έχει και άλλα που εγώ δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή στη θέση μου σαν τον Κύριο. Δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός στη γη μας. Στην εφορία που κάθεσαι και περιμένεις τη σειρά σου. Είναι σαν να καθόταν εκείνος. Παίξαμε εδώ πέρα το σκετσάκι το ωραίο. Α, σαν να ήταν εκείνος και κάθεται στη σειρά. Τα μοίρασε στους δικούς του και λέει τώρα έχω εσάς. Και εσείς θα πάτε στη θέση μου. Και μάλιστα θα έχετε καρπό και αποτελέσματα. Παρέδωκε λοιπόν τα υπάρχοντα αυτού εις αυτούς. Τα υπάρχοντα αυτού μας λέει και όλα τι είναι.
Δεν έχει σημασία η ετυμολογία, να ψάξετε την εγκυκλοπαίδεια, να βρείτε πώς είναι η αξία των ταλάντων. Αλλά μας λέει ότι τους έδωσε αξία. Δεν τους έδωσε κάτι ευτελές, δεν τους έδωσε ένα τίποτα και δεν τους έδωσε και μία εντολή. Α, τους πει, ακούστε με προσεκτικά, αυτά θα πάτε να κάνετε. Μόνοι θα το φτιάξετε. Τους έδωσε και τους έδωσε μεγάλη αξία στα χέρια τους και τους τη μοίρασε ανάλογα. Αυτό λοιπόν που μας έδωσε ο Κύριός μας και μας καλεί να δουλέψουμε, δεν είναι κάτι έτσι συνηθισμένο που μπορώ κι εγώ. Έχουμε αξία, κομμάτια, δωρεά της αγάπης του Κυρίου, της αλήθειας του Κυρίου, του χαρακτήρα του Κυρίου στη ζωή μας και μας λέει να τα πάρουμε και να τα δουλέψουμε και να φέρουν αποτελέσματα. Τώρα εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε ότι τα μοίρασε λέει κατά την ικανότητα ενός εκάστου, κατά την ιδία αυτού ικανότητα. Ακούγονται πολλά τι είναι ικανότητα, αλλά είναι η φιαξιά. Είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες που ο κάθε άνθρωπος έχει. Άλλος είναι πολύ καλός σε αυτή την περιοχή, του δίνει ο Κύριος σε αυτή την περιοχή. Θα προσέξετε μετά πως μαθηματικά τα ανακατεύει ο Κύριος και τα φέρνει όλα στο ίδιο επίπεδο. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο αν είναι ένα, αν είναι δύο, αν είναι πέντε. Η απόδοση τον ενδιαφέρει. Γιατί για απόδοση μετράει και την ξέρουμε αυτή την έννοια και στη στατιστική και στο management, την ξέρουμε και στα οικονομικά, η απόδοση του κεφαλαίου. Αλλά έδωσε σε όλους. Δεν μπορεί να πεις εγώ δεν κάνω για τίποτα εμένα ο Κύριος. Αυτό είναι εξωγραφικό, εξωβιβλικό. Δεν μου έδωσε εμένα ο Κύριος τίποτα, αποκλείεται. Δεν το έχεις βρει, δεν το ξέρεις. Ρώτησε και νίστεψε, Κύριε, από ό,τι διαβάσαμε και ακούσαμε σήμερα, σε όλους έδωσες. Αυτό το ένα, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω. Και όταν υπάρχει μια τέτοια καρδιά, ίσως ήταν υπερβολικό που είπα νίστεψε. Δεν χρειάζεται, θα σου το δείξει ο Κύριος. Τι έχεις? Και θα σε παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο να πας και να μιλήσεις, να δουλέψεις αυτό το οποίο σου έχει δώσει. Εδώ είναι και κάτι ακόμα πολύ ωραίο, γιατί είναι έξυπνα τα κομμάτια του Λόγου του Θεού, αν εμβαθύνουμε. Δεν έδωσε σε όλους πέντε, γιατί τότε θα γινόταν λίγο ζούγκλα. Όλοι κάνουν για όλα. Αδελφέ μου, κάνεις πάρα πολύ καλά εκεί και να σου πω κάτι, δεν είσαι καθόλου καλός εκεί. Και όταν κάνεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο, και εγωισμός υπάρχει και λάθος κατέβει. Α, μπορώ! Και απολογητική και κηρύγματα και χοροδία και να γράφω ύμνους και να βάζω μουσική και να φτιάχνω ποίηματα και ζωγραφική και δεν ξέρω τι άλλο. Στάσεις. Συγγνώμη. Βέβαια μπορεί να είσαι ο μοναδικός, αλλά η γνώμη μου είναι αποκλείεται. Λοιπόν, ο Θεός σου έδωσε μια περιοχή στην οποία σε χρέωσε γιατί κατά την ιδία αυτού ικανότητα δούλεψε εκεί που σε τοποθέτησε ο Κύριος. Και να ξέρεις ότι δίπλα σου είναι κάποιος άλλος που θα συμπληρώνει εσένα και εσύ αυτόν. Και τι ωραία που θα γίνεται ο ένας με τον άλλον και με τον άλλον. Μέλη αλλήλων, μέλη του σώματος του Χριστού, λίθιζόντες για να φτιαχτεί όλο το οικοδόμημα. Αυτοί οι υπερυπηρέτες, οι υπερταλαντούχοι, που είναι μεγάλος κίνδυνος να καταλάβει την καρδιά κάποιου ανθρώπου, έχουν πρόβλημα οι ίδιοι. Είναι κάπου καλοί και σε όλα τα υπόλοιπα έχουν παρασυρθεί και πρέπει και οι ίδιοι να προσέξουν και όλοι εμείς να προσέξουμε. Σου έδωσε, κοίταξε την ικανότητά σου, κοίταξε τη φιαξιά σου και βλέπεις έναν άνθρωπο, ο οποίος θυμάμαι γνώρισα έναν αγαπητό αδελφό, κλασικός και τα συγγράμματά του εκείνη την εποχή, τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν, τα πρώτα που είχαμε να διαβάσουμε, το όνομά του ακόμα σήμερα υπάρχει, ο αδελφός Μαγκριώτης. Δεν ακουγόταν. Να τον βάλουμε να μιλήσει, να κάνει διάλεξη. Αγόρι μου, δεν γίνεται, δεν μπορεί, κανένας δεν άκουγε. Διαμάντια έλεγε, αλλά γραμμένα. Γραμμένα, διάβαζες, τι απολογητική, τα πρώτα κλασικά βιβλία χριστιανικά, ελληνικά, που γράφτηκαν ήταν αυτού του αδελφού. Και άλλοι αδελφοί, θαυμάσιοι επιστήμονες, θαυμάσιοι, αλλά δεν μπορούσε. Ή το αντίθετο ακριβώς. Ακούω μια ομιλία, το έχω κάνει εγώ 2-3 φορές, αλλά το κόψα αυτό γιατί πια δεν βοηθάει. Και λέω, αδελφέ μου, το χαιρετάω. Αυτά που μας είπε σήμερα, ποια σε γράψα, να τα βάλουμε στο περιοδικό. Ναι. Έχω ένα σακί, ναι, ρίχνω και αυτά τα ναι μέσα, το κουβαλάω. Δεν έχω πάρει τίποτα, είναι το σακί με τα ναι. Δεν γράφει ο άνθρωπος. Τι πας και του λες. Βέβαια, εγώ τη δουλειά μου κάνω, διότι καμιά φορά μπορεί και να γράψει τίποτα. Κέρδος θα είναι. Αλλά μην περιμένεις, διότι
Και εσύ μπορεί να στρώνεσαι να γράφεις 4 ώρες. Και ο άλλος μόνο που τα ακούει, χάνει τον κόσμο του. Ζαλίζεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να έρθουμε να το πάρουμε φωτογραφία. Μα εγώ, για μένα δεν είναι πρόβλημα. Εσύ όμως δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Και έτσι με το να θηλυκώνει το ένα ταλέντο με το άλλο ή το ένα τάλαντο με το άλλο, ο Κύριος υπηρετείται και δοξάζεται και φέρνει αποτελέσματα. Ο Κύριος λοιπόν τους έδωσε, παρέδωκε τα υπάρχοντα αυτού και μας λέει απεδίμησε ευθύς. Πάει. Πήγε, έφυγε, ήσυχος, χαρούμενος ότι θα γίνει δουλειά. Πώς το ξέρεις, Κύριε, ότι θα γίνει? Μα τους παρέδωσε στους δούλους αυτού. Εδώ το ξεχάσαμε. Δεν λέει αναγεννημένα, παιδιά, δεν λέει εκκλησιαζόμενος, λέει δούλους. Και δούλους, μαζί με τα υπαρχόντα, το παραλαμβάνεις στο Σταυρό του Γολγοθά που πας με μετάνοια, ταπείνωση και πίστη. Και λέει, τώρα, εκτός από παιδί μου, κληρονόμος μου, εσείς είστε φίλοι μου, το δούλος το ξέχασες. Α, πρέπει να το πούμε και αυτό στις ψυχές. Δούλος θα πει δουλειά και δουλεύω. Και δουλειά χωρίς αποτελέσματα δεν είναι δουλειά. Επομένως, ο Κύριος μας λέει, τα παρέδωκε τα υπάρχοντα αυτά στους δούλους αυτού. Να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Να μας κάνω πιο σωστά. Νιώθεις δούλος του Κυρίου? Όχι δούλος με την έννοια της καταπίεσης. Ω, και διπλωμένος στα δύο και προχωράω φορτωμένος. Υπηρέτης θα πει δούλος. Παιδί του νιώθουμε. Ευλογημένοι του ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάμε στον ουρανό μια μέρα, ναι. Σήμερα ήσουν δούλος του. Δηλαδή είμαι εδώ και σε υπηρετώ. Και υπηρετώ τη δόξα σου. Και κάνω δουλειές για σένα. Αυτό λέει. Και όμως το χάνουμε μερικές φορές. Παιδί του Θεού δεν είναι μόνο παρέδωκε τα υπάρχοντα αυτού. Παιδί του Θεού δεν είναι μόνο θα πάω στον ουρανό μια μέρα άμα πεθάνω. Παιδί του Θεού δεν είναι μου συγχώρεσε τις αμαρτίες. Με έκανε δούλο του. Και επειδή ευχαριστούμε τον Κύριό μας, ζούμε στα 7 χρόνια της άφεσης και της απελευθέρωσης και εμείς πήγαμε και του είπαμε «Κύριε, θέλουμε μαζί σου, ελεύθερα επιλέξαμε και έχουμε τα σημάδια της ελεύθερης επιλογής μας επάνω μας και τα κουβαλάμε», που είναι η πίστη μας στον Κύριό μας. Γι' αυτό πλέον είμαστε εθελοντές δούλοι του Κυρίου και είμαστε για τη δόξα του και την υπηρεσία του. Αφού λοιπόν ο δούλος πήρε τα υπάρχοντα αυτού, καμαρωτός, υπήγε και λαβών τα 5 τάλαντα, εργαζόμενος δι' αυτόν, έκαμε άλλα 5. Αυτό είναι. Όλο το θέμα είναι αυτό. Πήρε χαρά και καμάρι που ο Κύριος τους μοίρασε τα υπάρχοντα αυτού, όχι για να τα έχουνε, όχι για να καμαρώνω, για αυτή τη λέξη που είπαμε τώρα. Εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε, δηλαδή άλλα 5. Απόδοση. Δεν έχει σημασία αν έκανε 5 ή 4, ή πιο σωστά έχει σημασία και θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά τώρα για την ώρα λέει εργαζόμενος. Μιλάμε για την υπηρεσία. Μιλάμε για το παιδί του Θεού. Ας πούμε ότι είναι ένας καινούριος που έρχεται και θέλουμε να του μιλήσουμε. Τι είναι χριστιανός, τι είναι παιδί του Θεού, τι κάνουμε στην εκκλησία μας, τι κάνουμε στη ζωή μας με τον Χριστό. Έχει και εργαζόμενος. Ξέρετε, είναι τόση πολύ η αμαρτία στη ζωή μας, η πίεση και η καταπίεση που νιώθουμε, που πάρα πολλοί χριστιανοί ένα θέμα έχουν, να μην κάνουν αμαρτία. Και χαρά που κλείνει η μέρα του και έχει κλειδώσει την πόρτα του, νομίζει ότι η αμαρτία είναι έξω από την πόρτα του. Αλλά ας πούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και τελειώσαμε αυτή τη μέρα. Σε ευχαριστώ, Κύριε μου. Και αύριο αγωνία, το στόμα μου, τα μάτια μου, η σκέψη μου, τι θα κάνω, που θα πάω. Πολύ λάθος. Πάρα πολύ πίσω. Βγήκε και άρχισε να δουλεύει τις αξίες που του δώσε ο Κύριος, τα υπάρχοντα, με σκοπό εμπορικά τι, το κέρδος, να φέρει αποτελέσματα. Και όπως μας λέει εδώ, το ίδιο έκανε και ο άλλος, ο οποίος έφερε άλλα 2, δηλαδή και εκείνος εκέρδισε δι' αυτόν άλλα 2. Εργαζόμενος έκαμε, λέει το ένα, εκέρδισε, λέει το άλλο, αλλά στην ουσία αυτό είναι. Και εδώ μας λέει ο Κύριός μας ότι 2 δρόμοι υπάρχουν. Ή εργαζόμενος ή το έκρυψε. Μα εγώ δεν το έκρυψα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δουλεύω για τον Κύριο, εντάξει, όπως το λέει εδώ πέρα. Αλλά δεν το έκρυψα κιόλα. Συγγνώμη, εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή και η Αγία Γραφή λέει πρώτον. Όλοι πήραν, ο καθένας κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, πολύ ωραία, και οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι ή δουλεύεις ή κοιμάσαι. Και άμα κοιμάσαι να μην στο πάρουν κιόλα,
κρύφτε εκεί πέρα, να έχεις να του δώσεις πίσω το δικό του να τελειώνει η ιστορία. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Και μου φαίνεται, αν το ερμηνεύουμε σωστά, το να αποδώσει το τόσο άλλο τόσα, δηλαδή 100% απόδοση, αυτό μετράει για τον ουρανό. Κύριε, δύο μου δώσες. Σε κανέναν δεν ζητάει και του λέει γιατί μου δώσες 5 ή γιατί μου έφερες πίσω 2. Αλλά και στους δύο το έβγε δούλα αγαθέ προέρχεται από το 100% απόδοση. Ό,τι μου δώσες, κύριε, καλά. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Η μεθοδικότητα, το βλέπεις τον άλλο μεθοδικό. 8 με 9 μοιράζει φυλάδια. 9 με 10 μοιράζει κασέτες. 10 με 11 πάει στο νοσοκομείο. Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Είχε καρδούλα να πάρει τις αξίες του Κυρίου και να πάει να δουλέψει. Και ο Κύριος τον ευλόγησε και του έδωσε αποτελέσματα για να πάει στον ουρανό με αποτελέσματα. Το management, η διαχείριση του χρόνου, όλα αυτά που λένε τόνοι τα βιβλία, πώς το χρόνο, μεθοδική, και λένε και τα βιβλικά σχολεία και οι θεολογικές σχολές. Τώρα θα μου πει η Αφρούλα, εγώ δεν πήγα στο βιβλικό σχολείο, τι δεν τα ξέρω. Να σου πω κάτι άλλο, δεν θα σου ζητήσει ο Κύριος αυτό. Θα σου πει, ήξερες για τα υπάρχοντά μου, βεβαίως Κύριε. Πήρες, βεβαίως Κύριε. Τι έκανες, δούλεψα. Έβγε δουλειά, αγαθέ και πιστέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα το έκανες. Εγώ τώρα θα αρχίσω να σε τιμάω στη βασιλεία μου και στο θρόνο. Μα λέει, εγώ δεν ήμουν μεθοδικός. Τι να κάνω, δεν είναι όλοι μεθοδικοί. Μα, ναι, αλλά ξέρεις όμως το άλλο τι είναι, να πάω να το βάλεις μέσα στη γη και να άσε τώρα, μην το χάσουμε κι αυτό, να έχουμε να του δώσουμε. Πονηρός δούλος και τεμπέλης, όπως λέει ο Κνηρός παρακάτω. Επομένως, οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι: εργαζόταν και ο άλλος το έκρυψε. Και αυτός που το έκρυψε κάτι έκανε στη ζωή του. Βέβαια εργαζόταν και βέβαια κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν ασχολήθηκε με τα υπάρχοντα του Κυρίου και δούλευε για τον εαυτό του, ζούσε. Τι δεν έκανε, δεν δούλευε, δεν αυξήθηκε, πολλαπλασιάστηκε, πατρεύτηκε, έζησε τη ζωή. Αλλά για τον Κύριο όχι. Τι έκανε για τον Κύριο? Το κρύψε και είπε μια χαρά, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία και πέρα και όταν μου ζητήσει, Κύριε δικό σου είμαι, από την εκκλησία έρχομαι σούμπιτος κατευθείαν επάνω. Και ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω να πάρω πιστούς εκκλησιαζόμενους που γεμίζουν τους πάγκους και τα καθίσματα? Θέλω αποτελέσματα χρήσεως. Θέλω δουλειά του Κυρίου. Θέλω αποτελέσματα. Εδώ πέρασε μια σκέψη δύσκολη από το μυαλό μου, αλλά αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Δεν μου λέτε όλοι οι άνθρωποι πήραν? Όλοι οι άνθρωποι πήραν, και οι αμαρτωλοί και οι μη αμαρτωλοί. Εδώ είναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και αυτοί που έχουν μετάνοια και αυτοί που δεν έχουν. Στη συγκεκριμένη παραβολή λέει εις τους δούλους αυτού. Δούλους αυτού. Και δούλοι αυτοί είναι, αυτού είναι μόνο τα δικά του τα παιδιά. Όμως, η δίαν ικανότητα και αξίες και τάλαντα που ο Κύριος χαρίζει έχουν όλοι οι άνθρωποι. Βλέπεις, ας πούμε, και έχει μια θαυμάσια φωνή. Πάρα πολύ, και την καλλιέργησε και παίζει πιάνο, ωραία, είναι μαέστρος, είναι ζωγράφος, είναι οτιδήποτε. Και λες, να το είχε αυτό στα χέρια του Κύριου. Αλλά τώρα η μνή, αγάπη μου, λατρεία μου, που μ' άφησες και σ' άφησα, γύρνα πίσω, δεν γυρίζω πίσω. Αυτό είναι. Εκεί, μέσα στο σκοτάδι. Όμως αυτό είναι Χριστός, είναι Θεός, είναι δώρο, είναι αξία. Βλέπεις, ας πούμε, κάθε μπροστά κόσμο 1000 άτομα και τους κάνει και κλαίνε. Τι δύναμη του έχει χαρίσει ο Κύριος. Δεν ξέρω αν θα έρθει στο Χριστό, αν θα τους κάνει να κλαίνε, ίσως και δεν χρειάζεται. Αλλά του έχει δώσει κάτι ο Κύριος, το οποίο πήγε και διέθεσε με κάποιον άλλο τρόπο. Επομένως, βλέπετε ότι και από τους δούλους αυτούς, αυτού, τους δικούς του, κάποιος έχει την κατάληξη της απώλειας. Και αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Γιατί? Διότι μέσα στα 5 τάλαντα είναι η αγάπη του, η σωτηρία του και η υπηρεσία. Όλα είναι μέσα εκεί. Μας τα έδωσε ο Κύριος να τα δουλέψουμε, να τα διαχειριστούμε. Εργάστηκε και έφερε και έφερε. Και οι δρόμοι είναι δύο. Ή δεν κάνω τίποτα και κοιτάω να εξασφαλιστώ. Αυτό έκανε αυτός με το ένα τάλαντο. Σου λέει, κάτσε τώρα, θα γυρίζει και θα μου ζητάει. Περίμενε, πάρτο, μη σου χρωστάω και τίποτα. Στο επέστρεψα το δικό σου. Δεν το δέχεται ο Κύριος. Γιατί? Γιατί εγώ έδωσα τα υπάρχοντά μου για να φέρετε αποτελέσματα. Πού ήταν τα αποτελέσματα?
Και όπως λέει παρακάτω, στο εδάφιο 19, αυτό δένει με το, με το εδάφιο 14. Θεωρεί λογαριασμών με ταυτόν. Αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί ίσως σιγά σιγά με τα μονομερή κηρύγματα που πολλές φορές μπορεί να παγιδευτεί ο άμβωνας, υγιής άμβωνας κατά τα άλλα, αλλά μπορεί να τονίζει μια πλευρά μόνο. Ξέρετε, μέσα στη σωτηρία, την αγάπη του Κυρίου και το έργο του και την αιώνια ζωή είναι και το θεωρεί λογαριασμό. Ού, θα πάμε μια μέρα στον ουρανό και η κρίση δεν έρχεται αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Ωραία, πολύ ωραία εδάφη, αλλά εδώ που λέει θεωρεί λογαριασμό, σας έδωσε και θέλω αποτελέσματα. Και ο άνθρωπος που δεν έχει αποτελέσματα, δεν έχει και μερίδιο στον ουρανό με τον Κύριο. Αν τα διαβάσαμε καλά, και μάλλον τα διαβάσαμε, είναι και στα ελληνικά, είναι στη γλώσσα μας. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε, νούμερο ένα, παρέδω και εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Νούμερο δύο, εργαζόμενος. Και νούμερο τρία, θεωρεί λογαριασμό. Θα έρθει εκείνη η ώρα και θα πει από αυτά που σας έδωσα, που είναι μέσα η υγεία. Σήμερα που έγιναν πολλές ευχές εκεί στις δουλειές μας, υγεία, υγεία, υγεία. Εγώ είμαι και σε φαρμακευτική εταιρεία, ένα εύχεται ο κόσμος. Α, υγεία, υγεία. Βλέπουν τόσα τα μάτια μας κάθε μέρα. Έχεις υγεία, έχεις τα πάντα. Πολλές μας. Σήμερα, υγεία δεν ήθελες. Υγεία, να σκάσεις την υγεία μέχρι εκεί πάνω. Πιο πολύ υγεία δεν έδωσα πουθενά. Λέγε μου, δεν σου ζήτησα ούτε άμφωνες ούτε. Υγεία μου ζήτησες, υγεία. Τι την έκανες την υγεία και πώς την ξέρω. Ξινόμηλα λέει τρία την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Να φας ξινόμηλα. Παρακάτω. Θεωρεί λογαριασμό, αποτελέσματα. Τι έγινε με την υγεία, τι έγινε με το άλλο που σου χάρισα. Και όλα αυτά είναι δώρα της αγάπης του Κυρίου. Το τέταρτο σημείο. Ποιο είναι το τέταρτο? Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Τι είναι σωτηρία και λύτρωση και σταυρός και ουρανός και αιώνια ζωή? Τι είναι όλα αυτά? Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο πόθος μας. Όμως δεν μας το λέει εδώ ο Κύριος μας για να αρχίσουμε την προσευχή και την νηστεία. Και ειδικό θέμα συμπροσευχών. Αξίωσε μας, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε «Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ». Αυτό είναι εξοβιβλικό, εξωγραφικό. Μην το ζητήσεις. Κάν το. Σου δώσε γειτονιά. Κανένας δεν ξέρει. Ο Χριστός αγαπάει και σώζει. Μυρωδιά δεν πήρε κανένας. Σου δώσα σώη, συγγένεια, σου δώσα ευκαιρίες, σου δώσα δίπλα παραδίπλα. Σε κανέναν δεν είπες τίποτα. Το «Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ», ξέρεις από πού προέρχεται. Νούμερο 1. Παρέδω και τα υπάρχοντα αυτού. Νούμερο 2, πολύ βασικό. Εργαζόμενος. Νούμερο 3, θεωρεί λογαριασμό. Νούμερο 4, απόδοση 100%. Θα ήθελα, θα ήμουν περίεργος να δω κάποιος να πέφτει κάτω από το 100%. Αν υπήρχε μια περίπτωση, ας πούμε, αυτός που πήρε τα 5 να του δώσει 4 πίσω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλείεται. Έτσι και πεις, Κύριε, σ' αγαπάω και θέλω να δουλέψω για σένα, θα σε εξοδέψει ο Κύριος. Κάπου μέσα στη γραφή μου έχω ένα σελιδοδείχτη κάτι, ένα κομμάτι που με χαρίσανε και λέει, θα σε πάρει ο Κύριος όπως είναι η ρόγα από το σταφύλι και θα σε στύψει και θα τρέξει κάτω. Εκείνος ο γλυκός χυμός για τη δόξα του, η σπονδύ, θα τρέξεις κάτω ωραία ωραία. Θα σε αξιοποιήσει στο έπακρο. Και όταν αρχίσει εκείνη η μέρα, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, αιώνια παρηγοριά, αιώνια δόξα, ασύλληπτη χαρά, που όλοι μας ένα παράπονο θα έχουμε και λίγα που κάναμε. Και λίγα που κάναμε γι' αυτό τον Κύριο. Αν μου δίνες τώρα άλλο λίγο ζωή, πιο πολλά, αν ήξερα τι με περιμένεις, τι αξία είναι να δουλεύω για σένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Τα κάνουμε όλα από αγάπη και όχι επειδή ξέρουμε. Αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει στον ουρανό απόδοση κάτω από 100%. Το άλλο είναι πονηρέ και οκνηρέ δούλε. Που αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Δεν έκανες τίποτα για μένα. Δεν ενδιαφέρθηκες για μένα. Κοίταξε τον. Αγράμματος έχουμε ανθρώπους που θα πάνε στον ουρανό 100% απόδοση. Αγράμματη. Τη γραφή του. Ο πατέρας μου μία από τις διακονίες που έκανε, τις πρώτες ήταν να μάθει έναν αδελφό που του ανατέθηκε στο σπίτι του να ανοίξει μια εκκλησία, να μάθει γραφή και ανάγνωση. Σκέψου να διαβάζει τη γραφή του. Ακούστε απορία. Βουνό, μωρέ Χρήστο, του λέγε. Ολόκληρο βουνό, μια λεξούλα τόση. Άκου τώρα ο άνθρωπος. Είναι να έχει πιο πολλά γράμματα. Γιατί βουνό είναι. Εκεί, αναγνωστικό, λα, λα, η λόλα. Αυτός
μπορεί να πάει με 100% και παραπάνω, γιατί η καρδιά του ήταν τέτοια. Γιατί ό,τι του δώσε ο Κύριος, το χρέωσε και εσύ δίπλα, που είχες τόσες ευκαιρίες να ακούσεις δούλε, πονηρέ και οκνηρέ. Μάλλον δεν είναι θέμα οργάνωσης και θέμα εκπαίδευσης τόσο όσο θέμα καρδιάς. Ο Κύριος από εκεί και πέρα τα προχωράει τα υπόλοιπα και μας τα χαρίζει. Έβιε δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Με εμένα μου κάνει ιδιαίτερη σημασία και με παρηγορεί εκείνο το ολίγα. Και να ξοδέψεις 2,5 φορές γύρισε, αν λένε καλά τα στοιχεία μου, τον τότε γνωστό πολιτισμένο κόσμο, ο Απόστολος Παύλος. Με τα πόδια, με τα κάρα, με τα καράβια, με τις καραβέλες, με τις μαούνες, με κίνδυνο της ζωής του. Η στα ολίγα είναι και αυτό. Δηλαδή, λίγα. Τι ταξίδες όλοι. Και ούτε οικογένεια, και από φυλακή σε φυλακή, και από μαστίγιο σε μαστίγιο. Λίγα. Κύριε, λες στον Απόστολο Παύλο, θα του πεις και αυτού εις τα ολίγα. Ολίγα είναι ωραία, μου σιγά το πράγμα. Δηλαδή σε μένα τι θα πεις. Και σε σένα το ίδιο θα πω. Πού ξοδευτήκαμε, πού. Ναι, στα ολίγα. Δηλαδή δεν ζητάει πολλά ο Κύριος. Κάτσουμε κάτω να καταστρώσουμε. Δεν είμαι κατά της κατάστρωσης. Καταστρώσουμε. Αλλά κι αν δεν καταστρώσουμε, πάρε την καρδούλα μου, Κύριε μου, μου χάρισες λίγα χρονάκια, ένα μέτρο υγείας. Να ξοδευτώ θέλω για σένα. Το κάνω με όλη μου την καρδιά. Και εκείνη την ημέρα, μπροστά στο βασιλιά των βασιλιάδων, λίγα θα είναι. Λίγα, ό,τι και να κάνω. Και που έχω γράψει 34 βιβλία. Λίγα είναι, σιγά τα 34 βιβλία. Και ποιος τα διαβάζει και πού είναι τώρα και πού τους δίνουν σημασία. Αλλά εγώ δεν σου ζήτησα πολλά. Νομίζω ότι στο «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» η λέξη που βαραίνει είναι μία, το πιστέ. Ούτε λίγα, ούτε πολλά, ούτε τίποτα. Εγώ θα σου πω «έβγε», γιατί παραλαμβάνω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πιστός. Δηλαδή, ότι του έδωσα, το έκανε με αγάπη και πίστη στο πρόσωπό μου. Και τώρα, η αμοιβή είναι «επί πολλών θέλω σε καταστήσει». Ανοίγει μια πόρτα, περάστε μέσα. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα, συγγνώμη μη με ρωτάτε, οφθαλμός δεν είδε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησα και με τι λόγια να βρει να μας πει. Το ίσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει ο Κύριος για εμάς που είμαστε σήμερα εδώ κάτω. Είμαστε πριν από αυτή τη χαρά, από εδώ τη μεριά της πόρτας. Όταν θα ανοίξει, μας βάλει εκεί, αρχίσουν τα γλέντια, αλλά θα είναι άλλης φύσης πράγματα και άλλης διάστασης που λέει και ο Μάνος, άλλες διαστάσεις που εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Υπάρχει ένα ακόμα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Το είπαμε λίγο, πρέπει να το πούμε ξανά. Ο άνθρωπος αυτός, νούμερο ένα, ο με τιμή αμνά, ήξερε πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, κατά την ιδία αυτού ικανότητα ήταν άνθρωπος χαμηλής ικανότητας. Δεν μετράει όμως. Θα μπορούσε ένα του δώσει ο Κύριος, άλλο ένα να φέρει. Κύριε, τόσο είχα, τόσο μπορούσα, πάλι κι αυτός 100% απόδοση. Ό,τι μου δώσες το δούλεψα, αλλά εμένα είχε χαμηλή όροφη. Τόσο, άλλο τόσο. Η κίνηση είναι άλλη, πια. Ούτε φοβήθηκα, ούτε ήξερα, ούτε έτρεμα, συγγνώμη. Ο ίδιος Κύριος ήμουνα και για εκείνον και για εκείνον και για εκείνον. Το άλλο είναι το πολύ αποκαλυπτικό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήταν και αυτός δούλος του, Στους δούλους μου λέει. Δούλος ήταν. Δεν δίνει τα υπάρχοντα σου όποιον να είναι. Μάζεψε και είπε, 1, 2, 3, ξεκινάμε από την αρχή και δίνουμε. Εδώ έχει ένα σύνδεσμο αυτό που διαβάζουμε με τους νέους μας που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα του όσους προεγνώρισε, προώρησε, εκάλεσε, εδικαίωσε, εδόξασε. Είναι προοριστικό αυτό, δηλαδή μοιράζει ο Κύριος και χρεώνει και ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μας ελεεί, μας κάνει καινούριους ανθρώπους για να δουλέψουμε αυτά που μας έχει δώσει. Δεν τα δίνει εκείνη την ώρα, έρχεσαι με αυτά σε αυτή τη ζωή. Στα έχει δώσει ο Κύριος και όταν γονατίσεις ενεργοποιούνται και τα χρησιμοποιείς για τη δικιά του δόξα. Αλλιώς υπηρετείς την αμαρτία, τη σάρκα και το διάβολο. Ο δούλος αυτός ήξερε, αλλά διάλεξε άλλο δρόμο. Ο δρόμος είναι το πονηρέ και οκνηρέ. Νομίζω ότι προηγείται το οκνηρέ. Το πονηρέ είναι αναπληρώνεις τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχεις αν δεν ήσουν τεμπέλης. Άμα κοιμάσαι όλη μέρα, ή άμα ζεις για τον εαυτό σου, ή άμα δεν ενδιαφέρεσαι, ή άμα χιλιαδιό, όταν θα σου κάνει μια ερώτηση ο Κύριος, πρέπει να είσαι και πονηρός, Και πέρα, και σκέφτηκες διάφορα. Άσε, να το βάλω καλύτερα εκεί, μη μου το ζητήσει μεθαύριο.
αυτή η συλλογιστική που προτάσουμε μερικές φορές μπροστά στον Κύριο με το δικό μας το φτωχό μυαλουδάκι μοιάζει με αυτό που κάνουν τα πιτσιρίκια μας μερικές φορές, τα οποία είναι μικρούτσικα, άμα έχεις ας πούμε από το πιτσιρίκι σου διαφορά 40 χρόνια, 50 χρόνια περίπου, και έχει φάει τη ζωή με όλων των ειδών τα κουτάλια, φτιάχνει με το μυαλό του, θα πάει, θα με ρωτήσει ο μπαμπάς μου, θα του πω αυτό. Θυμάμαι, μου λέγε ο πατέρας μου κάτι, του έλεγα μια ψεματάρα, αλλά καλοφτιαγμένη, και μου έλεγε ή η μητέρα μου, αφού κοκκινίζεις. Το κοκκινίζω, δεν μπορούσα να τα θυμάμαι ακόμα, δεν μπορούσα να το ελέξω. Αλλά από μέσα σου, ανιχνευτής του ψεύδους, πάντη ηλεκτρόδια εδώ, όταν λες ψέματα, ειδικά κύματα εκπέμπονται. Μου λέει, αν ήταν αλήθεια, αν ήταν έτσι, γιατί κοκκινίζει. Α, κατέβασε το κεφάλι. Λοιπόν, πας τώρα στον Κύριο και του λες, άκου τι έφτιαξα με το μυαλό μου. Επειδή είσαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Στο Κύριο. Και μάλιστα στο δίνω πίσω για να με εντάξει. Ναι, αλλά όταν κάνεις την άθρηση και την κατάστρωση του σχεδίου, ξεχνάς ένα πράγμα. Εγώ δεν στο έδωσα να μου το γυρίσεις πίσω. Στο έδωσα για αποτελέσματα δουλειάς. Και δουλειά δεν έχω και αποτελέσματα δεν έχω. Και τότε μας μιλάει για κόλαση. Που σημαίνει ότι το παρέδωκε τα υπάρχοντα αυτού, στους δούλους αυτού, εργαζόμενοι, κέρδισαν ή έκαμαν, έβγε δούλε, πιστέ. Όλα έχουν σχέση με τον ουρανό και με την κόλαση. Δεν θα ήθελα να τα συνδέσουμε. Στην εκκλησία μας πολλές φορές λέμε το αίμα του Ιησού Χριστού έχει σχέση μόνο με τον ουρανό και την κόλαση. Ναι, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού περνάει από όλα αυτά και δεν είναι ανεξάρτητο. Πας στον Χριστό, δέχεσαι το αίμα του, σε κάνει καινούριο άνθρωπο για να πάρεις, να δουλέψεις, να έχεις αποτελέσματα, να μπεις στη χαρά του Κυρίου, να είσαι στα ολίγα πιστός. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι εξαρτητό από όλα αυτά. Ξέρετε γιατί μιλάμε τόση ώρα? Για το αίμα του Ιησού Χριστού. Για την καινούργια ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Αυτά είναι όλα μέσα εκεί. Μόνο που λες τα υπάρχοντα αυτού παρέδωκε από δημών. Σε ευχαριστώ Κύριε μου. Μόνο δια του αίματος γίνεται αυτό. Και μόνο που λέει εδώ πέρα δούλε αγαθέ και πιστέ. Δηλαδή με καλοσύνη. Καλός, καλοσυνάτος. Χωρίς πονηριά. Γιατί ξέρει ότι στη σειρά ο 5 είναι πρώτος, ο 2 μετά, ο 1 είναι πονηρός. Και δεν είναι αγαθός και πιστός εις τα ολίγα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι πέσεις στη χαρά του Κυρίου σου και πηγαίνετε εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντα. Και μάλιστα αν διαβάσουμε το 31 εδάφιο λέει όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου, εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει στο θρόνο της δόξης και θα πει «Ελάτε εδώ και μαζευτείτε μπροστά μου όλα τα έθνη» και θα χωρίσει αυτούς από αλλήλων, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Από κάτω, άμα διαβάσετε, τους λέει «Τι κάνανε και είναι πρόβατα και τι δεν κάνανε και είναι ερήφια». Στη φυλακή ήμουνα, μου δώσατε, με ποτίσατε, με φιλοξενήσατε. Τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε κάνει και μια ωραία παντομήμα βαρέως τύπου και τα ξέρω. Με βρήκανε στη φυλακή και δεν κάνατε τίποτα. Στη φυλακή χρειάστηκα αυτό. Φώναξα. Δεν βρέθηκε κανένας δίπλα μου. Δηλαδή, σωζόμαστε, να το πω καθαρά, δια των εργών. Απάντηση. Η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος είναι έργα. Δεν είναι διανοητική, δεν είναι νοήματα, δεν είναι σκέψεις, δεν είναι ιδέες, δεν είναι αλήθειες, εάν δεν γίνει ζωή. Δεν σωζόμαστε δια των έργων, αλλά και δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ζωή. Τι να το κάνω, λέει ο Ιάκωβος, ότι πίστη έχεις χωρίς έργα. Είναι απλό. Δηλαδή, με πιστεύεις και ζεις τα δικά σου. Αυτός εδώ ο δούλος ο ένας τον πίστευε και τον ήξερε πολύ καλά. Δεν του αναιρεί τίποτα από αυτά. Και συνάγω από εκεί που δεν έσπηρα. Και εκεί που όπως τα είπες ακριβώς τέτοιος είμαι. Για να μην σου πω και χειρότερος. Αλλά δεν έκανες τίποτα γι' αυτό. Πήγαινες, ερχόσουν, το σκεφτόσουν, το ξανασκεφτόσουν και ξόδεψες τη ζωή σου χωρίς εμένα. Πήγαινε. Είναι απλό. Και τον λέει μάλιστα αχρίο δούλο. Δηλαδή άχρηστο. Δηλαδή, δεν κάνεις τίποτα. Όπου συναντάμε μέσα στην Αγία μας Γραφή ένα όν ή ένα φυτό το οποίο δεν φέρνει καρπό, ακόμα και εκείνη η σικιά με το πολύ παχύ φύλλωμα. Κάτσε Κύριε, το φύλλωμα είναι μια χαρά. Να μας κάνει σκιά και δροσιά. Συγγνώμη, σικιά, ξέρεις τι θα πει. Όταν πεινάω, να πλώνω το χέρι μου και να παίρνω. Την καταράστηκε και ξεράθηκε. Γιατί μας τα λέει όλα αυτά?
Πράγματι το θέμα είναι η υπηρεσία. Αλλά μας πάει ένα βήμα πίσω. Το θέμα δεν είναι η υπηρεσία, είναι παιδί μου. Τι είναι το παιδί? Πώς το βλέπω εγώ το παιδί μου, ε? Ο Κύριος μας το λέει. Τον πλημμένο και τον καθαρισμένο. Είναι τα υπάρχοντά μου, μας πήγε ο Κύριος ένα βήμα πίσω. Τα υπάρχοντά. Πού τα έδωσα τα υπάρχοντά μου? Είναι η υπηρεσία, αλλά ένα βήμα πίσω είναι το παιδί μου. Ένα βήμα πίσω είναι τα υπάρχοντά μου. Και εγώ θέλω αποτελέσματα από αυτή τη δουλειά. Εκεί πάνω στον ουρανό θα έχουμε όλη την άπλα και την άνεση και τη δόξα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και μάλιστα μας λέει και αγαθέ. Αγαθέ είναι τρομερός τίτλος, ε. Εμείς οι πρώην αμαρτωλοί κάποτε είπαν τον Κύριο αγαθέ και έντρομος είπε ημί ο πατήρ μου, λέει, τι θα πει διδάσκαλε, αγαθέ, μόνο διδάσκαλε. Κάτσε Κύριε, γιος του Θεού είσαι, τι είναι αυτά. Σκέψου να τον πει εκείνη την ημέρα. Αλλά μου φαίνεται ότι καρπό και αποτελέσματα και δουλίτσα τέτοιες ψυχές φέρνουν. Που με απλότητα, που με αγαθότητα, που με καλοσύνη, Κύριε μου, τι μου έχεις χαρίσει, να το δουλέψω για τη δικιά σου τη δόξα. Και δουλεύει και φέρνει αποτελέσματα και χαίρεται ο Κύριος και θα απολαμβάνει αιώνια. Εκεί στον ουρανό απάνω, επειδή σταθήκαμε στον Κύριο πιστή στα ολίγα, όλοι μας θα έχουμε τον πρώτο καιρό τουλάχιστον μια απορία. Επειδή μάθαμε σε αναλογίες, ξέρω εγώ, δίνεις αυτό, παίρνεις τα ανάλογα. Τώρα Κύριε, εγώ για τέτοιο μεγαλείο, για τόση δόξα, τι ανάλογο έκανα στη ζωή μου? Εγώ θα λέω, πήγαινα στο Περιστέρι, ας πούμε, και έκανα κηρυγματάκια, διάφορα κασέτες, ημερολόγια, ψίχουλα. Κύριε, συγγνώμη, δεν έχει αναλογία. Εσύ μου χάρισες τον ουρανό, τη δόξα σου, το μεγαλείο, το ασύλληπτο, αιώνια ζωή. Και αυτό το λέει. Εγώ σου ζήτησα στα ολίγα. Ούτε στα ολίγα είναι τραγικό. Ούτε δεν είχες καιρό ούτε για τα ολίγα. Είσαι τόσο πολύ στα δικά σου. Εντάξει, πηγαίνετε. Αλλά το πηγαίνετε έξω από τον Κύριο είναι κλαθμός και τριγμός των οδόντων. Σας είπα ότι είμαι ευτυχής στη ζωή μου που μία φορά είδα δόντια να τρίζουν. Κάποιος φαντάρος άρρωστος κλπ. Έπρεπε να του κάνουμε ηρεμιστικό και δάγκωνε και εμάσαγε τα δόντια του. Από την κατάσταση τη φρικτή που ζούσε. Και όλο αυτό ήταν αποτυπωμένο ο πόνος και η ταραχή και στο πρόσωπό του. Για σκέψου. Λέει τι θα είναι εκεί πέρα ανυπαρξία. Μακάρι να είναι ανυπαρξία. Και να σου έχει δώσει λίγα. Για να του φέρεις λίγα. Και να μην του φέρεις ούτε λίγα. Είναι για να τρελαθείς. Αλλά δεν τρελαίνονται δυστυχώς. Γιατί στον ουρανό, άμα τρελαθείς, είσαι και ευτυχή. Λες είμαι ο Μεγαλέξανδρος και τελειώνει η ιστορία και προσκυνάτε με. Αλλά όταν έχεις 400 και θυμάσαι και να πεις, Κύριε, ούτε λίγα, μια τέτοια αγάπη, ούτε αυτά. Είναι κλαθμός και τριγμός των οδόντων. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αν θέλετε, Ματθαίος ΚΕ, ξαναδιαβάστε το. Όχι για υπηρεσία. Άλλα είναι. Πριν από την υπηρεσία. Τα υπάρχοντά του στους δούλους του. Να δουλέψουμε στα λίγα πιστή, να αποδώσουμε, να τον δοξάσουμε με προθυμία, με χαρά, ούτε λεπτό. Ένα από τα δυσκολότερα θέματα που μου δώσανε κάποτε οι νέοι να κάνω, το έκανα μια φορά και αρνούνται όλα τα εντός μου να το ξανακάνω. Ο χριστιανός και ο ελεύθερος χρόνος. Δεν υπάρχει. Ας σας πω εγώ πόσο ελεύθερο χρόνο έχω, κοντεύω να σκάσω από τον ελεύθερο χρόνο. Δώστε μου μια-δυο ώρες το 24ωρο, σας παρακαλώ, πιανού του περισσεύει. Χριστιανός και ελεύθερος χρόνος. Το παιδί του Θεού που έχει τα υπάρχοντά του και σου καίνε τα δάχτυλα. Δεν κατάλαβες. Η απάντηση είναι Ματθαίος ΚΕ. Να τόσο ελεύθερο χρόνο έχει ο δούλος που έχει του Κυρίου κομμάτια για να τα δουλέψει για τη βασιλεία του, για τη δόξα του. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.